Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αυτό είναι το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV στις 2. Η δήλωση Κουκουλόπουλου ότι θα ανατεθεί σε ιδιώτες η απο... αποκομιδή των απορριμμάτων πυροδότησε έντονες αντιπαραθέσεις με τους απεργούς. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας μετέβησαν στην ΚΕΔΕ, όπου και υπήρξαν κάποια επεισόδια με ορισμένου δημάρχους. Τα επεισόδια όμως αυτά ήταν μόνο η αρχή. Μόλις έμαθαν ότι ο υπουργό Εσωτερικών, κύριος Καστανίδης, προτίθεται να δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα των σκουπιδιών, μετέβησαν στην πλατεία Κλαθμόνος και κατέλαβα το κτίριο. Ο κύριος Καστανίδης κατόπιν τούτου αποχώρησε λέγοντας ότι η συνέντευξη τύπου θα δοθεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας που βρίσκεται κοντά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι απεργοί όμως κατέλαβαν και αυτό το κτίριο. Ο Υπουργό Εσωτερικών αρχικά κάλεσε του δημοσιογράφους στα γραφεία του Πασόκ στην Ιπποκράτους. Κατόπιν όμω, πριτάνευσαν οριμότερε σκέψει και ο κύριο Καστανίδη είπε ότι δεν είναι θεσμικά πρέπον να δοθεί συνέντευξη σε αυτόν τον χώρο. Έτσι, αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνέντευξη και ο κύριο Καστανίδη να συναντηθεί με τον πρόεδρο τη Βουλή, μήπω και καταστεί δυνατό η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Βουλή. Επί τη ουσία, πάντω, ο ίδιο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τι δηλώσει του κύριου Κουκουλόπουλου για την επιστράτευση ιδιωτών στην αποκομιδή απορριμμάτων. Ούτε βεβαίω αποκάλυψε τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση ώστε να αρθεί το αδιέξοδο με την αποκομιδή των σκουπιδιών που απειλούν άμεσα τη δημόσια υγεία. Είχαν προηγηθεί μικρή έκταση επεισόδια ανάμεσα σε εργαζόμενου του Δήμου και Δημάρχου στην αίθουσα συνεδριάσεων τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα στη Γεναδίου, στο κέντρο τη Αθήνα. Προσπάθειε κάνει το Υπουργείο Παιδεία να διαψεύσει τι καταγγελίε του πρώτου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αθηνών Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη Αθήνα περί λιποθυμία μαθητών από ασυτεία σε σχολεία. Το Υπουργείο Παιδεία δεν έχει λάβει καμία αναφορά ούτε από εκπαιδευτικό ούτε από σύλλογο εκπαιδευτικών αναφορικά με κρούσματα λιποθυμία μαθητών από ασυτεία, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Ισχυρίζονται δε πω οι καταγγελίε αυτέ αποτελούν λαϊκισμού και προπαγάνδα όσων υποστηρίζουν τι καταλήψει. Ενσωμάτωση τη έκτακτη εισφορά σε μισθού και συντάξει. Ιδού λοιπόν ποιε είναι οι αλλαγέ που αφορούν κυρίω στην αποκαλούμενη έκτακτη εισφορά, Καταβολή τη εισφορά του 2012 για μισθωτού συνταξιούχου υπό τη μορφή παρακράτηση από 1η Πρώτου του 2012. Επιπλέον ποσό, εισοδήματα από άλλε πηγέ, η διαφορά από επιστροφέ φόρου θα τακτοποιηθεί με την εκαθάριση του 2013. Εκαθαριστικό εισφορά για εισοδήματα 2011 στο τέλο του 2012. Τι σημαίνουν πρακτικά όλα τα παραπάνω ότι στις αρχές του επόμενου έτους θα τρέχουν οι δόσεις της εισφοράς για τα εισοδήματα του 2010, θα έρθει η δεύτερη δόση της εισφοράς για τα ακίνητα, ενώ θα έχει αρχίσει και η παρακράτηση για την εισφορά του 2012. Ο εφιάλτης δεν τελειώνει όμως εκεί, αφού στη συνέχεια θα έρθουν οι δόσεις της εισφοράς των ακινήτων για το 2012, ενώ μετά το καλοκαίρι θα έρθει και το εκαθαριστικό της εισφοράς για τα εισοδήματα του 2011, χωρίς βέβαια να σταματήσει η παρακράτηση για την εισφορά του 2012. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι γιατροί του ΙΚΑ την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, αντιδρώντας την κατάργηση οργανικών θέσεων και το καθεστώ εφεδρείας. Οι γιατροί του Ιδρύματο έχουν εξαγγείλει επίσης 24 ώρε επαναλαμβανόμενε απεργίε για όλη την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου. Τα έκτακτα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προσωπικό ασφαλεία. Σε 48 ώρες στις 19 και 20 Οκτωβρίου μετατράπηκε η απεργία της ΓΕΣΕΕ για την ερχόμενη εβδομάδα. Η επέκταση της κινητοποίησης από τη ΓΕΣΕΕ αποφασίστηκε εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία των εργαζομένων για τα μέτρα που εμπεριέχονται στο υποψήφιση πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ποιοι κλάδοι απεργούν. Σε πανελλαδική αποχή, οι δικηγόροι μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου ξεκινούν την δεκαήμερη απεργία οι τελωνιακοί Μέχρι τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διαρκέσει 48 ώρια απεργία σε όλα τα δημόσια ΜΜΕ. Συνεχίζουν τις τάσεις εργασίας οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι είναι κλειστά και σήμερα στο πλαίσιο της 48 ώρε απεργίας. Τις επόμενες μέρες, δεκαήμερη απεργία ξεκινούν τη Δευτέρα οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Σε θέσει μάχη βρίσκονται καθηγητέ και δάσκαλοι, οι οποίοι προχωρούν σε στάσει εργασία και απεργία κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα. Δεμένα από τη Δευτέρα και για τρει ημέρε, θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια όλη της χώρα. Οι λιμενεργάτες θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία. Σε πενθήμερη απεργία από τη Δευτέρα, ο Σύλλογο Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι εφοριακοί προχωρούν σε δυο 48 οχτά ώρε από τις 17 έως τι 20 Οκτωβρίου, και σε τρει 48 οχτά ώρε από τις 18 έως και τις 23 Οκτωβρίου. Σε 48 ώρε απεργίες στις 18 και 19 Οκτωβρίου, προχωρούν και οι εργαζόμενοι στι τράπεζες. Στην απεργία τη Γεσεά Δεδή θα συμμετάσχει και η ΟΜΕΟΤΕ. Την Τρίτη απεργούν οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωση. Απεργούν οι γιατροί του ΙΚΑ από τι 17 έω τι 21 του μηνό. Στα διεθνή. Έπειτα από 5 χρόνια στα χέρια τη Χαμά, ο Γκίλαντ Σαλίτ θα απελευθερωθεί και μαζί του άλλοι 1027 Παλαιστίνοι που κρατούνταν στι Ισραηλινέ φυλακέ. Ήταν το αποτέλεσμα μια μεσολάβηση τη Αιγύπτου και τη Γερμανία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμά βάσει της οποίας ο Ισραηλινός στρατιώτης θα επιστρέψει στην οικογένειά του, όπως ανακοίνωσαν χθες η Χαμάς και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό. Η τελική όρη της συμφωνίας αναμένεται να τεθούν το Σαββατοκύριακο επί Αιγυπτιακού εδάφους. Έπειτα θα, δοθού, θα δοθούν 48 ώρες στους Ισραηλινούς να καταθέσουν τις εστάσεις τους επί των προσώπων των Παλαιστινίων που πρόκειται να απελευθερώσουν. Κατόπιν, ο Σαλίτ θα απελευθερωθεί με τους πρώτους 450 για να ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα απελευθερώσεων έπειτα από δύο μήνες με κάποιους εξ αυτών να επιστρέφουν σπίτια τους και κάποιους άλλους να εξορίζονται. Επίθεση με αυγά εξαπέλυσαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ουλουντάκ της Τουρκίας στον εκπρόσωπο του Δούνου του Μαρκ στο πανεπιστήμιο πραγματοποιούνταν ένα οικονομικό συμπόσιο και όταν ο εκπρόσωπος του Δούνου του ξεκίνησε να μιλάει, μια ομάδα επτά φοιτητών του πέταξε αυγά και άνοιξε ένα πανό που έγραφε «Έξω το Δούνου του». Οι φοιτητέ φώναζαν επίσης συνθήματα. Αυτό ήταν το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων στις 2. Ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σα, Καλό σα μεσημέρι.